Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Ζεστό, σας περιμένουμε όλους για μία ακόμη φορά για να μιλήσουμε για θέματα που έχουν σχέση με την φροντίδα του πολυτιμότερου αγαθού που μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία μας. Οι καλεσμένοι μας πάντα, πρώτα και απ' όλα άνθρωποι, και επαναλαμβάνω πάλι άνθρωποι, άνω, θρόσκο είναι η ετυμολογία της λέξης, δηλαδή κοιτώ ψηλά, κοιτώ τον Θεό. Κάτι που μας πραγματικά ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έμβια όντα, γιατί ίσως να είμαστε και οι μοναδικοί. Σε αυτό θα μας βοηθήσει, αν είναι ορθό αυτό που λέμε ή όχι, ο αποψινός μας καλεσμένος, γιατί έρχεται από το χώρο της κτηνιατρικής επιστήμης και δεν είναι άλλος από τον κύριο Ευστάθειο Χρόνι. καλώ ήρθατε. Αγαπητέ Βαύλος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσουμε στο πνεύμα της εκπομπής ως ένα διακόνημα να δώσουμε μερικές χρηστικές πληροφορίες στους ε, τηλεθεατές μας σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων. Κυρίως θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάποιες πτυχές της ασφάλειας τροφίμων. Δεν είναι υποχρεωτικό να εξειδικεύσουμε σε μία ή δύο περιπτώσεις για να δούμε ποια είναι η θέση του ανθρώπου, όπως είπες, με την ιδιότητα, δυστυχώς, τη συρρυκνωμένη ιδιότητα του καταναλωτή και όχι τόσο του παραγωγού τροφίμων τα οποία καταναλώνει στη σημερινή εποχή και το πώς η ανάγκη κάλυψης των επιστηστικών αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού δημιουργεί κάποιος περιορισμός στις επιλογές της διατροφής του. Αυτό σχετίζεται γενικότερα με την άντληση ή εξάντληση φυσικών πόρων, αλλά κυρίως με ειδικέ πρακτικές μαζικής παραγωγής τροφίμων, διαμόρφωσης καταναλωτικών συνηθιών, απόλυση ενδεχομένων κάποιων παραδοσιακών πρακτικών στην παραγωγή τροφίμων, στην παρασκευή τροφίμων και συνταγών, απώλειες κάποιων συνηθιών, ε, χωρίς υποχρεωτικά να σταθούμε στη διάγνωση απειλών για την υγεία, που αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο εμπλέκονται οι ιατροί, εμπλέκονται διατροφολόγοι, εμπλέκονται και από τον κλάδο δικό μα εκτιμήτρη που ασχολούνται με την ασφάλεια τροφίμων, χημική κτλ. Είναι καλό να σταθούμε κυρίω στην πλευρά του καταναλωτή και να δούμε πώ και ο ίδιο έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνη για την ικανοποίηση των προσδοκιών που έχει από την αγορά τροφίμων. Εξαιρετικά θα θέλουμε πραγματικά να μάθουμε και άλλα πράγματα για τον κύριο Ευστάθιο Χρόνη. Ευχαριστώ. Θα κάνω μια σύνοψη. Ε, είμαι, λέγουμε βέβαια, ευστάθιο Χρόνης. Είμαι στρατηγικός κινήτρος στην ενεργεία. Παρουσιάζουμε βέβαια σήμερα εδώ στην εκπομπή σας και ευχαριστώ με την ιδιότητα την τεχνοκρατική του κτηνιάτρου μικροβιολόγου. Έχουμε γνωριμία από τη σχολή μας. Ε, 34 χρόνια και έχω ασχοληθεί στο ζήτημα της ασφάλειας τροφίμων και το ειδικό το εξειδικευμένο της μικροβιολογίας τροφίμων και υδάτων στην υπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα και στο κομμάτι των εργαστηρίων και στο κομμάτι μελετών συμβουλευτικής σύνταξης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων κάποια στοιχεία τα οποία προσθέτουν πολλές φορές ένα επίπεδο ασφάλειας που είναι το επιζητούμενο για την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Επειδή μιλήσαμε στην αρχή για τον άνθρωπο και την ετοιμολογία του, συμφωνείτε με αυτή την ερμηνεία. Η ερμηνεία πιστεύω ότι είναι κυριαρχή. Και λέω πιστεύω και δεν λέω εκτιμώ. Η ερμηνεία είναι κυριαρχή. Ε, μπορούμε να δούμε, ε, έστω από μία ε, στιγμή επιστημονική προσέγγιση, ότι ο άνθρωπος συγκεντρώνει το χάρισμα της αντίληψης του κόσμου, της αντίληψης της εκδήλωσης και της συμμετοχής σε μεταφυσικές προσεγγίσεις για μας τους τη τη μυστηριακή ζωή με την προσευχή του και τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία εκτιμούμε, δεν μπορούμε να τα διαγνώσουμε στο βασίλειο των ζώων άρα η αντίληψη του χώρου, του χρόνου των φυσικών νόμων που θα έπρεπε να βοηθάει τον άνθρωπο να ενισχύει τη συστολή του και το σεβασμό του απέναντι στην πλάση, ε, είναι ένα χάρισμα. Εάν αναγνωστεί ως χάρισμα, εκτιμώ ότι είναι παραγωγικό. Αλλιώς πράγματι, όταν δεν αντιλαμβάνεται ως χάρισμα, αποτελεί μια απειλή που εν προκειμένου για το κομμάτι τουλάχιστον των τροφίμων, εμφανίζεται ως μία απειλή, πράγματι, εξάντλησης των φυσικών πόρων. Ε, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα, πο, πάρα πολλά ζητήματα ή όλες τις πτυχές της ασφάλειας τροφίμων. Πριν πάμε στην ασφάλεια τροφίμων, ωστόσο, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι θα κληθεί η ανθρωπότητα να καλύψει επισητιστικές ανάγκες 9,2 δισεκατομμυρίων πληθυσμού της Γης το 2050 από, από, ε, από 6,9 ε, δισεκατομμύρια το 2005, θα κληθεί να περιορίσει την αρωτρέα γη που προορίζεται για παραγωγή τροφών, θα κληθεί να βρει παραπάνω τρόφιμα ζωικής προέλευσης, άρα η εξίσωση γίνεται ακόμα δυσκολότερη και όταν λέμε αν μου επιτρέπεις πόρους και εκεί έχει να κάνει λίγο και με το σεβασμό. Στο περιβάλλον και στην πλάση, πολλέ φορέ δεν εξαντλούνται μόνο οι απλοί φυσικοί πόροι, το νερό, το έδαφο, ε, τα δέντρα, εξαντλούνται και οι γενετικοί πόροι. Και όντω μοιραία έχουμε αντλήσει ή εξαντλήσει του γενετικού πόρου των παραγωγικών ζώων. Ε, μια, όσο και αν φαίνεται κοινότυπη η πληροφορία, μια αγελάδα που πάντοτε παρουσιάζεται χαμογελαστή και ευτυχισμένη στι διαφημίσει καλείται να παράξει περισσότερο από 10 έως 11 τόνους γάλα σε μία ε, περίοδο άμελξης. Τα κοτόπουλα για να έχουν αυτή το κρέας πουλερικών για να έχει τη χαμηλή και προσιτή τιμή, άρα πάλι η κάλυψη των επιστητικών αναγκών, διαβιούν συνήθως σε ενδιαιτήματα κατά 3.000 περίπου και περίπου έως ε, 17 έως και 21 κοτόπουλα με τετραγωνικό μέτρο. Ε, όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο Παρότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια τη σπατάλη τροφίμων, σπατάλη τροφίμων υπάρχει. Παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 43%, το 43 των παραγόμενων τροφίμων δεν καταλήγουν στον καταναλωτή. Είτε απορρίπτονται στη συγκομιδή, είτε στη μεταποίηση, στη μαζική αστίαση Και γνωρίζουμε και οι ίδιοι ότι έχουμε μεγάλη σπατάλη τροφίμων και απόρριψη τροφίμων, στα οποία πολλέ φορέ έχουμε δώσει και όλη την υπεραξία τη συσκευασία τη συντήρηση του μαγειρέματο, τα οποία τα απορρίπτουμε. Άρα, γενικά θα πρέπει ο καταναλωτή να μην αισθανθεί ε, υποχρεωτικά ευάλωτο, αλλά κυρίω να αισθανθεί υπεύθυνο. Υπεύθυνο και συνυπεύθυνο για την εν διαχείριση των πόρων που είναι διαθέσιμοι. Ήρθε η ώρα τον καλεσμένο που είναι κτηνίατρος όπως προείπαμε να δούμε τι σχέση έχει η μετατρόφιμα και το νερό και γιατί σήμερα βρίσκεται στην ιατρική ενημέρωση με την αφήγηση της μεγάλης πια αθανασίας. Τα φώτα είμαστε στο χωριό και μετά τη ρίψη του σταυρού στη δεξαμενή, σχολίασε ο παππούς μου. Αχ, μακάρι να καθαρίσει έτσι και το νερό. Γιατί το λες αυτό, το ρώτησα με απορία. Το νερό από την πηγή τη Αγία Παρασκευή είναι γάργαρο και μου αρέσει πολύ να το πίνω. Αθανασία, καταρχά, έχει δίκιο, αλλά το νερό που πίνουμε στο σπίτι δεν έρχεται απευθεία από την πηγή, αλλά από τη δεξαμενή αυτή και δεν είναι τόσο καλό, αφού μυρίζει και έχει παράξενη γεύση. Α, κατάλαβα, παππού. Γι' αυτό τώρα τελευταία αγοράζει εμφιαλωμένο νερό, βάζει φίλτρο στη βρύση και τι προάλλε ηρθοκτηνία του για να το ελέγξει. Ακριβώ. Την ποιότητα του νερού την ελέγχουν ειδικά εργαστήρια που υπεύθυνοι είναι κτηνίατροι με μετεκπαίδευση στη χημεία των τροφίμων. Ό,τι αγοράζουμε από τον κρυοπόλη, το Μανάβι, το Ψαρά και όλα τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ ελέγχονται από τα ίδια εργαστήρια. Μάλιστα, παππού, ο κτηνίατρο Σάρα δεν είναι μόνο ειδικό για τα ζωάκια, αλλά και για το τρόφιμα και το νερό. Έτσι, Αθανασία, ελέγχει ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε, την ποιότητα και την καταλληλότητά του, καθώ και τη συντήρησή του στα ψυγεία ή στι αποθήκε για είναι θρεπτικά και ασφαλή. δώσατε το σήμα στο να μπούμε στη λεωφόρο των τροφίμων μέσω μιας πολύ εξειδικευμένης και κατεργασμένης γνώσης που πραγματικά περιμένουμε από εσάς για να γίνει κατανοητή, αντιληπτή και να καταλάβουμε και το μέγεθος των προβλημάτων ή των πλεονεκτημάτων που είχαμε, έχουμε και ενδεχομένω να υπάρχουν συνέχεια. Ξεκινώντας λοιπόν από τον πρώτο σηματοδότη μας, η κτηνιατρική επιστήμη γιατί σα έλκυσε. Η κτηνιατρική επιστήμη ε, πράγματι συγκεντρώνει πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα που όταν την περίοδο που κάναμε εμεί ε, ήμασταν στι γυμνασιακέ και σπουδέ και στο Λύκειο, υπήρχαν ακόμη καθηγητέ που δεν ήταν βιολόγοι πλέον, αλλά ήταν ακόμα από παλιότερε σχολέ ω φυσιογνώστε. Η κτηνιατρική παρέχει αυτό το πλεονέκτημα μια σφαιρική αντίληψη τόσο τον, ε, της ανατομίας που γνωρίζετε επίσης εσείς, διότι είναι συγκριτική ανατομική, της συγκριτικής φυσιολογίας ή φυσιολογίας, της οικολογίας ε, ζητημάτων που έχουν να κάνουν επίσης και με τη φυτική παραγωγή στο μέτρο που αυτή συμμετέχει στην θρέψη των παραγωγικών ζώων. Ε, επίσης έχει μια πτυχή που έχει να κάνει με την τεχνολογία τροφίμων, την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων, παρότι ο κύριος Κορμός, που αναπτύσσεται στην κτηνιατρική έχει να κάνει με τα τρόφιμα ζωική προέλευση, οι βασικέ αρχέ είναι οι ίδιε. Είναι αλήθεια ωστόσο και οφείλουμε να το τονίσουμε, παρότι εδώ είπαμε ότι είμαστε με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, αλλά δεν είμαστε δυσυπόστατοι όπω είπαμε και προηγουμένω, ότι στις στι ένοπλε έχει καλλιεργηθεί από πολύ ενωρή η μικροβιολογία τροφίμων και η ασφάλεια τροφίμων. Τα πρώτα εργαστήρια έγιναν προπολεμικά και το 1956 γενικότερα εργαστήριο μικροβιολογίας έγινε το πρώτο εργαστήριο για μικροβιολογία τροφίμων στην υπηρεσία μας. Ε, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά εγχειρίδια και η ενασχόληση των στελεχών της δικής μας υπηρεσίας συνολικά με την ασφάλεια τροφίμων και φυτικής και ζωικής επέβαλε την ανάγκη πράγματι μιας υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης και όντω εκτιμώ ότι υπάρχει, και θα το έλεγα δεν θα έλεγα, εκτιμώ εδώ θα έλεγα πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ανταπόκριση σε αυτή την προσδοκία της υπηρεσία. Εδώ θα κάνω εγώ, θα πάρω λίγο αν μου επιτρέπεις μια, να πω ότι παίρνω την τη μπάλα καταχρηστικά και να δώσω μια πληροφορία γιατί αν εξαντληθούμε ή αν εστιάσουμε μόνο σε μια κατηγορία ή αν... Α, ή αν α, Πούμε, κάνουμε αναφορέ σε νόμου ή σε τιμέ ή σε ουσίε ή σε μικρόβια. Πραγματικά, μπορεί να αποπροσανατολίσουμε το κοινό μα. Ε, ενώ η επιστήμη τη μικροβιολογία τροφίμων ορίμασε στον 20ο αιώνα, παράλληλα με την ιατρική θα λέγαμε, ο προπάτορα τη μικροβιολογία και τη μικροβιολογία τροφίμων είναι ο Λουί Παστέρ. Υπάρχει και έχω σταθεί πάρα πολύ σε έναν απλό οδηγό πλητών του 1895 ο οποίος έχει συνταχθεί από έναν απλό λοχία πεζικού. και κάνει αναφορά για θέματα της, των προφυλακών, της στρατιωτική εκπαίδευση, του οπλισμού κτλ, κτλ. Στο εδάφιο περισσυσιτίου μας δίνει μία εξαιρετικά ευσύνοπτη περιγραφή για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια τροφίμων. Η έννοια της ασφάλειας τροφίμων ίσως τότε δεν υπήρχε, αλλά μας λέει στο συγκεκριμένο εδάφιο ότι η καθαρά και απλή τροφή είναι η δίδωση στον άντρα δύναμη στο σώμα, οξυδέρκεια και δύναμη στο νου. Εδώ αν με επιτρέπεις επιδέχεται λίγο ανάλυση. Η καθαρά είναι αυτή η τροφή που σήμερα λέμε η γίνη. Έχει παραχθεί με γυνές συνθήκες, έχει υποστεί τις σωστές επεξεργασίες, παστεριώσεις, καταψύξεις κλπ. κλπ, κλπ. Η απλή τροφή είναι πιστεύω το, το μήνυμα που πρέπει να επιζητήσει ο σημερινός καταναλωτής. Διότι είναι αναγκασμένος επειδή ο ίδιος δεν μετέχει στην παραγωγή τροφής πραγματικά και δεν είναι κακό, είναι νόμιμο, είναι ασφαλές αλλά δεν θα έπρεπε να είναι επιδιωκόμενο να ε, καταναλώνει σειρά προϊόντων που έχουν υποστεί πάρα πολλές επεξεργασίες που είναι εξαιρετικά σύνθετα, που έχουν αρκετά πρόσθετα νόμιμα, κανονικά και τα σχετικά, που έχουν χρωστικέ και εξοικειώνεται με τροφές που δεν είναι απλέ. Ακριβώ για το λόγο ότι δεν μπορεί ο ίδιο, όπω είπαμε, να παράξει, δεν έχει το χρόνο να καταναλώσει ή να, να πολλέ φορέ να επιλέξει ποια θα αγοράσει και τρόφιμα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας μείνουν αυτές οι δύο έννοιες της καθαράς και απλής τροφής. Το απλή αν μου επιτρέπεις πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, όσο και αν υπάρχει αυτή η επίταση, όπως είπαμε προηγουμένως, των επιστηστικών αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει να παραμείνει επιδίωξη. Το ερώτημα που έχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές μας, που παρακολουθούν την πλέον επιτυχημένη ιατρική εκπομπή ανά το Πανελλήνιο και μας παρακολουθούν από την Αμερική έως την Αυστραλία, Όλη την Ευρώπη και όπως είπαμε σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε χωριό, κομμόπολη, πόλη και την πρωτεύουσα, είναι το εξής. Τι θέση έχουν τα τρόφιμα τα οποία πραγματευόμαστε σήμερα, σε τι θα μας βοηθήσει αυτή η προσέγγιση που πάρα πολύ γλαφυρά μας ενημερώσατε, όσον αφορά την υγεία μας. Ε... Πρώτα πρωτα να πούμε ότι ευτυχώ είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη η νομοθεσία τη ασφάλεια τροφίμων. Και πέραν του Ατλαντικού από τον FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο νομοθετικών προβλέψεων. Πραγματικά χρειαζόμαστε πολλέ βιβλιοθήκε, εάν κάναμε την απόπειρα να εκτυπώσουμε αυτή τη νομοθεσία. Άρα, από πλευρά νομοθετικών απαιτήσεων είμαστε καλυμμένοι. Πρέπει να δούμε λοιπόν τον καταναλωτή, τον καταστήσαμε συνυπεύθυνο, ποιε είναι οι προσδοκίε του. Οι προσδοκίε του θα πρέπει πρώτα πρώτα να κατευθύνονται σε τρόφιμα τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτό που νομίζει ότι αγοράζει. Γιατί δυστυχώ αγοράζει. Εάν παράγει, γνωρίζει τι παράγει και εκεί τελειώνει. Άρα, μια μικρή μειοψηφία που ένα μικρό τμήμα μπορεί να παράξει, δεν μα αφορά. Άρα λοιπόν όταν ο καταναλωτής αγοράζει θα πρέπει να βεβαιωθεί πρώτα πρώτα ότι αγοράζει αυτό που πιστεύει. Παραδείγματα, απλά παραδείγματα. Παίρνουμε μία τυρόπιτα από ένα ε, τίμιο ε, κατάστημα με ένα μπουγαζα, μπουγαζατζίδικο που λέμε εμείς. Είναι τυρόπιτα με τυρί ή χωρίς τυρί. Καταναλώνουμε μία ωραία μπουγάτσα όπως είπαμε κατεψυγμένη. Έχει αυτή η μπουγάτσα που λέει μπουγάτσα με κρέμα ψύγματα, κρέμα γάλακτος ή δεν έχει. Γι' αυτό, αυτό τον λόγο, όσοι καταναλωτές γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, δεν δικαιολογούνται να μην κοιτάξουν τον κατάλογο συστατικών για να βεβαιωθούν ποια είναι η σύσταση. Εάν αυτή η σύσταση τους βρίσκει σύμφωνος, βλέπουν τελικά ότι ανταπόκρινε στις προσδοκίες τους, πολύ σωστά θα κάνουν να αγοράσουν. Θα δώσω ένα, ήταν ένα παράδειγμα αυτό για να πούμε πόσο σημαντική είναι η ανάγνωση των πληροφοριών όπως λέμε που είναι στις ετικέτες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι σχετικά με αυτό ότι μπορούμε να αγοράσουμε έναν ζωμό θα λέγαμε σε αυτή τη μορφή που δίνει ακριβώς ζωμός με σκοπό να κάνουμε πιο γευστικό το φαγητό μας. Γνωρίζοντας ότι τα συστατικά αναγράφονται στον κατάλογο συστατικών με φθήνουσα σειρά καταλαβαίνουμε πώς ικανοποιούνται οι προσδοκίε μας. Λέμε παράδειγμα ζωμός λαχανικών. Και βλέπουμε ότι το προϊόν που αγοράζουμε έχει πρώτο συστατικό το αλάτι. Δεύτερο συστατικό μια σειρά φυτικών ελαιών που μπορεί ποτέ να μεταβάζαμε στο μενού μα. Υπάρχουν ωστόσο και ενώ με κυκλοφορούν και ενώ με επεξεργαζόμαστε, μην πούμε τα ονόματά του. Ε, ακολουθεί συνήθω ε, το πρόσθετο που λέγεται το ενισχυτικό γεύση, το γλουταμινικό νάτριο, που δεν θα το επιλέγαμε μόνοι μα να πάμε να αγοράσουμε από το δομηνικό νάτρο. Θα θέλαμε το φαγητό μα να γίνει ενδεχομένω, λέμε πάλι μιλάμε για προσδοκίε, να είναι από μόνο του νόστιμο. Και βλέπουμε ότι στο τέλο έχει είτε 10% αυτά τα συστατικά λαχανικών ή ζωικών ζωμών. Άρα λοιπόν ο ίδιο καταναλωτή δεν δικαιούται μετά να, να κάνει μια μομφή στην παραγωγό εταιρεία ότι τελικά με κοροϊδέψατε και με βάλατε να Πληρώσω σε τιμή ε, αλατιού, το αλάτι σε τιμή ζωμού. Άρα λοιπόν είναι καλό να γίνεται βασικά, όπως όπω είπαμε πρώτα-πρώτα η ανάγνωση των πληροφοριών πάνω στα τρόφιμα. Ε, ένα άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την ασφάλεια τροφίμων. γιατί παράδειγμα, στο προηγούμενο όπως είπαμε, ένα κατάλογο που έχει 3-4 συστατικά μπορεί να, να, να θεωρήσουμε και εμεί ότι όντω είναι μια απλή τροφή. Ένα κατάλογο που έχει 15-20 συστατικά. Ένας κατάλογος που, κατάλογος που έχει ορό γάλακτο σε σκόνη, γάλα αποβουτυρωμένη σε σκόνη, σκόνη αυγού και αυγό και κρόκο και χρωστική και, και 15 πρόσθετα, δεν θα μπαίναμε ποτέ στον κόπο να παρασκευάσουμε εμεί ένα τέτοιο γλύκισμα για παράδειγμα. Ή δεν θα κάνουμε μια συνταγή με τόσα πολλά επιμέρους συστατικά, άρα απομακρυνόμαστε από το απλή, χωρίς να είναι το απλή υποχρεωτικά ενοχώ. Ε, εκείνο που έχει επίση σημασία είναι για την ασφάλεια, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε να μην απομακρυνόμαστε γενικά και από την ασφάλεια των τροφίμων ότι ορισμένα συστατικά τροφίμων μπορεί να προκαλέσουν είτε όπω λέμε αλλεργίε είτε δυσανεξίε ορισμένα σε ορισμένου καταναλωτέ που έχουν τι ειδικέ αυτέ ευαισθησίε και εκεί πρέπει να είναι αυτά διατυπωμένα ευανάγνωστα. Κλείνω αυτή την ενότητα λέγοντα ότι από την άλλη δεν πρέπει να παράγεται μία ενοχοποίηση των τροφίμων που έχουν αλλεργιογόνε στα αλλά απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, δεν είναι κακή η γλουτένη. Η γλουτένη είναι η, αγαπημένη πρωτενη των σιτηρών. Είναι αυτή η πρωτενη που μα επιτρέπει, επιτρέπει στο ψωμί, μάλλον να φουσκώνει και να γίνεται πολύ ωραίο. Και είναι πραγματικά και μια σημαντική πηγή πρωτενη που σε περίοδου που δεν είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή των τροφίμων ζωική προέλευση. Ε, κάλυπτε σημαντικό ποσοστό των, ε, αναγκών πρωτεΐνη. Άρα δεν πρέπει να περνάμε απέναντι με περιττές πληροφορίες πάλι στην επισήμανση και να δίνουμε ψεύτικες εντυπώσεις στους καταναλωτές. Λέγοντας τρόφιμο, το οποίο είναι το επίκεντρο, μπορείτε να μας πείτε λίγο την πορεία καταρχήν, τι σημαίνει, τι περιλαμβάνει, πώς παράγεται, πώς έρχεται σε εμάς, πώς το καταναλώνουμε σε τι μας βοηθάει και σε τι μας βλάπτει. Ε, θα πρέπει να δούμε μοιραία, όπως είπαμε, ότι υπάρχει μία παγκοσμιοποιημένη παραγωγή το ένα τρόφιμο, ακόμα και τρόφιμο απλό, αν μου επιτρέψεις, έχουμε δει σκόρδο Κίνας, ξέρουμε ότι μπορεί να... έχουμε δει μέλι που μας λέει ότι είναι μέλι, γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική ανάγνωση. Μέλι από μείγματα μελιών, από τη Γουατεμάλα, από την Αργεντινή, από την Κίνα, από τον Καναδά, από, από, από. Άρα λοιπόν είναι, η αγορά είναι ενιαία. Ε, ευτυχώς υπάρχουν συγκλήσεις στις νομικές απαιτήσει σε όλες τις χώρες, ωστόσο για να διαφυλαχθούν ακέραιες αυτές οι μεγάλες ποσότητες τροφίμων, γίνονται προσεκτικοί χειρισμοί, χρησιμοποιούνται όπως είπαμε πρακτικές όπως είναι μαγείρεμα, θερμικές επεξεργασίες, χρήση συντηρητικών, χρήση προσθέτων, στον πρωτογενή τομέα γίνεται μοιραία σημαντική χρήση φυτοφαρμάκων, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τηρούνται αυτοί οι όροι. Είναι πολύ σημαντική η έλεγχη που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Είναι σαφώς, έχει ένα πρόκριμα η βιολογική γεωργία που παράγονται προϊόντα τροφίμων με υψηλότερο κόστος, το οποίο όμω δεν πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι υψηλότερο ή απαγορευτικό διότι ταυτόχρονα η βιολογική γεωργία είναι και ένα αγροπεριβαλλοντικό μέτρο και ένα οικολογικό μέτρο που εξασφαλίζει περισσότερο την αηφορία. Είπαμε ότι είναι πιθανή εξάντληση εάν παραμείνει σταθερό το οικοσύστημα των πόρων για την παραγωγή τροφίμων, εάν συνεχίσουμε να καταναλώνουμε αυτού του ρυθμού. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ενιαίοι πάνω κάτω οι όροι στην παγκόσμια αγορά. Ευτυχώ η προσέγγιση τη νομοθεσία τροφίμων ξεκινάει, όπω λέμε, από το χωράφι στο πιάτο. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε ποιε εσφαλμένες πρακτικές ή καταχρηστικές ή παράνομες θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση από τον πρωτογενή τομέα στο χώρο της μεταποίησης ή από το χώρο της μεταποίησης εσφαλμένη χρηστική προσθέτων, ε, Κάποιε αστοχίε στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων που θα μπορούσαν μετά να έχουν μια καλή προτήλη να έχει μια επίπτωση μετά σε εμά για κακού χειρισμού στη μεταποίηση. και επίση και η συντήρηση και η διακίνηση των τροφίμων. Πρακτικά, σήμερα ο καταναλωτή αγοράζει τρόφιμα. Ευτυχώ υπάρχει η απέτηση και είναι σημαντική αυτή η ικανοποίησή τη και τη λεγόμενη ειχνηλασιμότητα τροφίμων. Είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να διαθέτει που παράγει τρόφιμα να διαθέτει στοιχεία για την προέλευση των πρώτων υλών που έχει. Ε, υπάρχουν και επιπλέον κάποιοι περιορισμοί μερικέ φορέ και για την προέλευση ορισμένων από τα, να δηλώνονται και στην τελική ετικέτα. Άρα, μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον ε, θεωρούμε ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει απόκρυψη κάποιων στοιχείων. Η όρια όμως όπως είπαμε για να επικεντρωθώ κυρίως στο δικό σου ερώτημα είναι ότι είναι παγκοσμιοποιημένοι, ενιαίοι και αφορούν σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων οι οποίες είναι πραγματικά επισφαλές να εκτεθούν σε κακές πρακτικές και αυτό λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα στη βιομηχανία για να φτάσουν με κάποιο τρόπο ασφαλή στο πιάτο μας αυτά τα τροφίμα. Εκτός από τα τρόφιμα, για να κάνουμε και μία παρέθεση σε αυτό, το νερό, τι ρόλο παίζει. Το νερό, εκεί είμαστε, αν μου επιτρέπετε λίγο, είμαστε στους βίους παραλλήλους για την μικροβιολογία και την υγιεινή του νερού. Υπάρχουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι χημικοί. το νερό, ένα πρώτο ερώτημα κρίσιμο, είναι ότι το νερό παραμένει ένα δημόσιο αγαθό. Το νερό, παρότι έχει τη δυνατότητα κάποιο να το αγοράσει σε μια μορφή εμφιαλωμένη, σε εμφιαλωμένο νερό, ε, ή, να, ή μοιραία να καταβάλει ένα κόστος αναλογικό στις δημόσιες υπηρεσίες παροχής ίδρυυσης. Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό. Ε, ζητήματα που αφορούν με το, την ποιότητα του νερού έχουν να κάνουν κυρίως με την επιμόλυνση, με την ε, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, με χημικούς κυρίως επιμόλυντες. Θεωρούμε ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την εξυγένση του νερού στην, μονάδε στις, στις, μονάδες επεξεργασίας νερού των δημοτικών εν γέννη επιχειρήσεων, μας εξασφαλίζουν μια πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα νερού. Είναι υποχρεωσή του και γίνονται ανάλογοι έλεγχοι για τους χημικούς ελέγχους, ωστόσο εν γέννη ο υδροφόρος ορίζοντας απειλείται από πάρα πολλούς ρήπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό το λόγο γίνεται προσπάθεια αυτά τα, τα δίκτυα να ανανεώνουν τις πηγές τους, να κάνουν πάρα πολύ συχνού ελέγχου και τουλάχιστον θεωρούμε ότι τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο έχει εξασφαλιστεί και η ποιότητα του νερού. Δυστυχώ στο μη ανεπτυγμένο κόσμο που πάλι ω άνθρωποι θα έπρεπε να έχουμε μια πανοραμική ενδεχομένω προσέγγιση ή να αισθανόμαστε και κάποιε συνενοχέ, δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε η ποιότητα τη ποσοτητα του νερού, ούτε και η ποσότητά του. Δυστυχώ. Κλείνοντα λοιπόν την παρένθεση του νερού και επανερχόμενη στα τρόφιμα, ποιο είναι ο ρόλο του παραγωγού και ο ρόλο τη βιομηχανία. Και επειδή θίξατε αυτό το θέμα του περιβάλλοντο και ο παραγωγό είναι εκτιθειμένο σε αυτό, είτε είναι στο μένο του είτε είναι στου ρήπου του, μήπω εν τέλει είναι πιο ελέγξιμο και πιο θρεπτικό το τρόφιμο που φτιάχνουμε χημικά το αν μου είναι το ευτυχώς πάλι η νομοθεσία οριμάζει, οριμάζει και δημιουργεί ένα πλαίσιο. Παράδειγμα στον παραγωγό, εδώ θα μετατοπιστούμε λίγο στους φίλους γεωπόνους και στον παραγωγό των φυτικών προϊόντων απαιτεί την επιμόρφωση για τη χρήση, την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών, δηλαδή φυτοφαρμάκων εν γίνει όπως λέμε, ε, απαιτεί ελέγχους, Ευτυχώ δημιουργείται ένα μαξιλαράκι ασφαλεία στην βιομηχανία που εξετάζει τι πρώτε ύλε, που βάζει προδιαγραφέ και τι εξετάζει. Από την άλλη, ακόμα και για τα τρόφιμα φυτική προέλευση, τα οποροκυπευτικά είναι υποχρεωτικό η τυποποίησή του να γίνεται σε συγκεκριμένε εγκαταστάσει που έχουν την ευθύνη των ελέγχων. Άρα, σίγουρα έχει αναγνωρίσει η νομοθεσία σημαντικέ ευθύνε στον παραγωγό. Αντίστοιχα και στον κτηνοτρόφο για τη χρήση φαρμάκων και του καθεξής, εκτινιατρικών φαρμάκων ε, στα ζώα. Η ίδια επίσης η μεταποιητική βιομηχανία πάλι μέσα στην ενωσιακή νομοθεσία που είναι υποχρεωτική και για μας έχει ορίσει τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων, άρα υπάρχει στο τέλος ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπόλογος για όσες παραλήψεις ή όσες αστοχίες μπορεί να διαπιστωθούν. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι η ανάγκη κάλυψης πολλών αναγκών αν επιτάσσουν τη χρήση πολλών χημικών, είναι πολύ συχνή και αναγκαία πολλές φορές η ψεκασμή με φυτοφάρμακα σε, κάποια, σε κάποιες καλλιέργειες. Ε, όσο έχουμε έναν επιστημονικό έλεγχο επιτήρησης, όσο η επιστήμη πράγματι προοδεύει και δημιουργεί προϊόντα με χαμηλότερη επίπτωση στο περιβάλλον ή χαμηλότερη επίπτωση και στον καταναλωτή αισθανόμαστε ε, κάπως ασφαλείς. Θα σταθώ μόνο σε ένα παράδειγμα, ε, αν μου επιτρέπετε βιαστικά, στο ότι η πρώτη επαφή, η πρώτη αντίληψη για φάρμακα με φυτοπροστατευτική δράση ήταν η εμπειρία του DDT. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται. Μία ουσία, ε, οργανωχλωριωμένοι υδρογονάθρακες, που λέω, ε, όπου ε, ανακαλύφθηκε το 1839. Το 1939, μετά από έναν αιώνα, διαπιστώθηκε η εντομοκτόνος δράση. Λυτρωτική φάνηκε τότε η χρήση της για την αντιμετώπιση κουνουπιών, άρα της ελλονοσίας, για την αντιμετώπιση ε, εντόμων σε στάβλους, για την αντιμετώπιση και στο στρατό με τα παράστα, με τις ψήρες, με τους κοριούς και με τους κρότονες και με όλα αυτά. Όμως κάποια στιγμή μετά το 39, 40, 50, 60, διαπιστώθηκε ότι πολλοί αγρότες έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά. Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη ότι όντω δεν διασπάται αυτή η ουσία στο περιβάλλον. Διεκόπη το 1972 η χρήση, στην, στη Γερμανία παράδειγμα και σε πολλέ χώρε τη πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Και δυστυχώ 30 χρόνια μετά διαπιστώνεται η παρουσία του DDT που δεν μπορούσε να διασπαστεί, όχι τόσο δορυφορικά στα οικοσυστήματα που είχαν αγροτικές χρήσεις, αλλά γενικότερα μέσα στο οικοσύστημα, ακόμα και σε άγρια ζώα, σε άγρια πουλιά, όπως είναι το πετρογέρακο, βρέθηκε να υπάρχουν υπολείμματα DDT. Άρα, η χρήση των χημικών ως ένα βοήθημα και στην παραγωγή τροφίμων πρέπει να έχει πάρα πολλέ επιστημονικέ διασφαλίσεις. Ευτυχώ ο προσανατολισμός της ε, είναι στο να αμβλύνονται οι επιπτώσεις και στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Αυτό είναι, θα έλεγα, παρήγορο. Βλέπουμε ότι στον τόπο καταγωγής στην Αρκαδία παρήγαγαν είτε αφορά γαλακτοκομικά, κρεαταπαραγωγή ή οποροκεπευτικά οι άνθρωποι, τα οποία έφταναν ίσα ίσα για να θρέψουν ένα χωριό και παρόλα αυτά η πλειονότητα των κατοίκων δεν είχαν μεγάλα μέσα όρη ζωής. Ε, εμείς εδώ κατηγορούμε το νέο τρόπο παρασκευής των φαρμάκων, αλλά βλέπουμε μέσω όρο ζωής να είναι πάρα πολύ υψηλός. Και γνωρίζουμε όπως τα οχήματά μας που χρησιμοποιούμε, το καύσιμο που για μας είναι η τροφή, το τρόφιμο, για τον οργανισμό μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τελικά βλέπουμε κάποιες αντιφάσεις Δηλαδή, θέλουμε το κρεμμυδάκι, την ντοματούλα, το αγγουράκι, το αυγό της κοτούλας, το γάλα της κατσίκας και θεωρούμε ότι είναι βιολογικά, συναγωγικά, υγιεινά. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν μας το απέδειξε αυτό η ζωή, γιατί και τα σώματά μας είναι πιο ευμεγέθη από ό,τι ήταν πριν. Ε, ζούμε περισσότερα χρόνια παρόλες τις κατηγορίες που ρίχνουμε και αναθεματίζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία. Εδώ θα κρατήσω, θα υιοθετήσω μάλλον ένα τμήμα από την προσέγγιση αυτή. Είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε μία μεμονωμένη συσχέτιση, να απομονώσουμε μόνο τον παλιό τρόπο, παραδοσιακό τρόπο παραγωγής τροφίμων, με το προσδόκιμο ζωής. Θα δούμε και σήμερα και γνωρίζει, αν με επιτρέπει πολύ καλύτερα, ότι ναι, δεν υπάρχει μία παράταση του προσδοκίμου ζωή, αλλά συνοδεύεται από μία υψηλή νοσηρότητα. Και μάλιστα και συνοδεύεται πολλέ φορέ και από νοσήματα, είτε με κακή πρόγνωση, είτε με πόδινη και με επίπονη θεραπεία και διαχείριση, που ίσω παλαιότερα να μην απασχολούσαν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο σημαντική. Ε, δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ευτυχείς ή να αισθανόμαστε ε, ανακουφισμένοι που στο κάτω-κάτω δεν, δεν επιμείναμε σε αυτό το, το, το πρότυπο παραγωγής τροφίμων. Θα πρέπει να μας απασχολήσει ωστόσο ότι χάσαμε την γνώση της παραγωγής τροφίμων. Ότι χάσ... και διαφαίνεται ότι χάνουμε και την δυνατότητα να μετέχουμε πολλές φορές και στην οικιακή παρασκευή του τροφίμου να μαγειρεύουμε. Έχουμε χάσει, δηλαδή, πάρα πολλές, πάρα πολλές ε, γνώσεις. Ε, σε ένα μοντέλο παραγωγικό, στην ελληνική επαρχία τουλάχιστον, τη δεκαετία του 60 ή του 70 και σε άλλες περιοχές και πιο πρόσφατα, ε, βλέπουμε ότι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι εξασφαλισμένη από την οικιακή οικονομία η μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων, συμπληρωματικά ακόμα, ακόμα και το αλεύρι, ήταν η ίδια, η ίδιο παραγόμενο το σιτάρι και τα λοιπά, τουλάχιστον έφτανε μέχρι τον Απρίλιο, Μάιο και τα λοιπά, να καλύψουν κάποιες ανάγκες, ότι με τα λίγα ζώα κάλυπταν τις ανάγκες σε τροφματικές προέλευσης, σε ίδιο παραγόμενα τυριά, σε ίδιο παραγόμενη γιαούρτι, σε μια σειρά ζυμαρικών και ούτω καθεξής, με τους λαχανόκυπους. Ε, αυτό κάλυψε ένα κομμάτι αναγκών από την οικιακή οικονομία και σίγουρα ήταν ένα πρότυπο ζωής και ένα πρότυπο παραγωγής. Ο σημερινός καταναλωτής εκτιμώ ότι καλός ή κακός έχει χάσει την γνώση να παράγει και κυρίως έχει αισθανθεί αποξενωμένος, ίσως και αποστηρωμένος δεν είναι πλέον, από γεύσεις, από συνταγές και από εμπειρίες διατροφικές που ήταν πριν 50 χρόνια. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα 50 χρόνια πριν. Παράδειγμα, το γάλα που καταναλώνουμε σήμερα, καλό ή κακός, έχει υποστεί τέτοια πόσμηση που αν πιούμε ένα γάλα ωραιότατο από μια υγεία γελάδα που απλά θα το βράσουμε για να κάνουμε εμείς μια έμεση παστερίωση, θα μας φανεί από κρυστική γεύση του. Και όπως ήταν το γάλα ή το γάλα τη κατσίκα παλαιότερα, που ως ένα βέβαια τίμιο ζώο έχει στηρίξει πραγματικά την ελληνική οικιακή οικονομία με την αθεκτικότητά του και την προσαρμοστικότητά του σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα ε, ή επίσης κάποιες γεύσεις είτε τροφίμων ζωικής προέλευσης ή κάποιων απορροκυπευτικών ή και βλέπουμε πολλές φορές ότι και κάποια τρόφιμα ενώ είναι διαφορετικά ως είδη φυτική προέλευση ή ζωική προέλευση δεν αποπνέουν κάτι το ιδιαίτερο στη γεύση τους. Αυτή είναι λοιπόν, να μου μια επίπτωση, μια απώλεια γνώσης ή εμπειρίας διατροφικής θα έλεγα, δεν θα έλεγα υποχρετικά μόνο οργανοληπτικής ή γευστικής, στο σύγχρονο άνθρωπο. Δεν εκτιμώ ότι είναι απίθανο με αυτές τις απαιτήσει κάλυψης επιστημιστικών αναγκών να κάνουμε κάποια βήματα πίσω. Όντω δεν θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Είναι σημαντικό να διαχειριστούμε το μέλλον. Το μέλλον να οριοθετήσουμε τις απαιτήσει και τις προσδοκίες μας και τις αξιώσεις μας στον χώρο των τροφίμων. Πρέπει να παραμείνει σταθερή απέτηση και προσδοκία για ασφάλεια των τροφίμων, αλλά δυστυχώς έχουμε απολέσει ε, σημαντικό μέρος και γνώσης και την τροφική εμπειρία. Και πάλι αν μου επιτρέπεις, πόσο δύσκολο εκτιμούμε ότι είναι σήμερα στα νέα παιδιά, νεότερα παιδιά, νεότερων γενεών μάλλον, να εξοικειωθούν με όσπρια, να εξοικειωθούν με τις Τίμιες μπάμιε, πόλη την μπάμια την έχουν πλαισιώσει. Α πούμε, μόνο με μια μόνιμη κατηγορία ή με τόσο άλλα θρεπτικά και ιδιαίτερα λαχανικά ή ακόμα, ακόμα και με χόρτα, άγρια χόρτα. Πόσοι, παράδειγμα, ε, ενήλικε σήμερα κάτω από 40 μπορούν να, να βγουν στην εξοχή να διακρίνουν ποια είναι είτε νόστιμα είτε θρεπτικά, είτε ε, βρώσιμα χόρτα. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι εν γέννη της αγωγής διατροφής, πέρα από τις αγωγές του καταναλωτή που συζητάμε σήμερα, θα έπρεπε να είναι όντως και αυτό το κομμάτι των πρόσφατων ιστορικά διατροφικών εμπειριών που είχαμε και εμείς σαν κοινωνία. Και εκτιμώ και κλείνω αυτή την μικρή ενότητα ότι θα πρέπει να διατηρούμε και τις διαφορές μας και την ταυτότητα των διατροφικών μας εμπειριών. Εμείς, οι γειτονές μας εξανατολών, οι, οι γειτονές μας εκδισμών και ούτω καθεξής. Το τρόφιμο το τονίσατε από την αρχή, πλέον έρχεται στο σπίτι μας μέσω των σούπερ μάρκετ. Μπορεί να έρθει και από κάποια λαϊκή αγορά, από ένα αγοριό πολιτή, όσον αφορά περισσότερο τα πιο φρέσκα. Επίσης, από ένα χασάπι της γειτονιάς ή επίσης το ίδιο κρέας και τα γαλακτοκομικά σε ειδικό τμήμα πάλι των σούπερ μάρκετ επειδή είπατε όμορφα ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, έχουμε χάσει το κριτήριο επιλογής ε, του κάθε τρόφιμου, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπορούμε να ανακτήσουμε αυτό το ένστικτο του καταναλωτή για να μείνει βάρος της υγείας και των παιδιών μας. Εδώ υπάρχει μία, ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνη των επιχειρηματιών των επιχειρήσεων ξεκινώντας από τον ε, παραγωγό της λαϊκής ε, και στο σούπερ μάρκετ και στη μαζική εστίαση. Στο κομμάτι της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων τροφίμων μιλάμε για την εκπαίδευση του καταναλωτή. Πρέπει όντως να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής. Να καταλάβει πράγματι ότι αγοράζει αυτό που προσδοκούσε να αγοράσει. Ότι αυτό έχει κάποια αξία να αναγνωρίσει τις διαφορές στο κόστος να ξέρει ποιε είναι οι ιδιότητε που περιμένει από το τρόφιμο και αν μου επιτρέπεις να ιεραρχήσει, να ιεραρχήσει και τις ε, αξιώσεις του. Θέλει ένα τρόφιμο γευστικό, τότε θα πάει σε ένα οποιοδήποτε ε, καλό εστιατόριο, με μικρή ή με μεγάλη ποσότητα και θα πει ήταν πράγματι πολύ νόστιμο αυτό που έφαγα. Θέλει κάτι που να είναι μέσω μακροπρόθεσμα υγιεινό και διατροφή του. Ε, θα πρέπει, όπως είπαμε επίσης, να σκεφτεί και ο ίδιος ποιε πρακτικέ ότι είναι τελικά συμβατέ με τη φυσιολογία του ανθρώπου κάποιε μονομερεί διατροφικέ επιλογέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξει, να αναζητεί όσε πολλέ πληροφορίε μπορεί από την ετικέτα του τροφίμου, να μιλάει όντω όπω είπαμε με τον κρεοπόλη τη γειτονιά, να καταλαβαίνει τι διαφορέ που έχει το ένα ή το άλλο τρόφιμο και αντίστοιχα και με τον παραγωγό στη λαϊκή. Και είναι καλό όντως εκτιμώ, να ε, δοκιμάζει και διαφορετικά είδη για να δει όντως τι του ταιριάζει περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό κομμάτι είτε το ίδιο ο, ίδιος ο να επιζητήσει, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του είτε να τις ζητήσει από τους ειδικού. Καλός ή κακός στις νέες γενιές που δεν θα κουραστούν να εισπράττουν πληροφορία καθημερινά, δεν αποκλείεται και στη λαϊκή να μπορούμε με το κινητό και με μια εφαρμογή να υπάρχει ένα QR code και σαφικά να βλέπουμε το χωράφι που συγκομίστηκε, να βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο φοιτικό είδος, όπως σιγά σιγά γίνεται. Αυτό όμως είναι η πληροφορία. Ποιο τμήμα της πληροφορίας θα γίνει γνώση, θα αποτυπωθεί στο συνειδητό του καταναλωτή για να μπορεί μετά να κάνει κάποια επιλογή και την επόμενη μέρα. Ή ποιο κομμάτι θα μπορέσει να επαληθεύσει ότι όντω ήταν η σωστή επιλογή για να το επικοινωνήσει σε φίλους ή να το διδάξει στα παιδιά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιζητήσει ο καταναλωτής ένα επίπεδο δικό του εκπαίδευσης. Πάλι λέω ότι κλείνω ε, ενθυμούμενο μια, πολύ, ε, μια εκπομπή πολύ παλιά στην τηλεόραση όπου μια κυρία ικανής ηλικίας και εμπειρίας και γνώσης είχε πει μια πάλι συνοπτική πρόταση. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγωγή διατροφής όσο υπάρχει διαφήμιση τροφίμων στην τηλεόραση προκειμένου. Όπου υπάρχουν μονίμως χαρούμενα πρόσωπα, ευτυχισμένοι και μακάρι, ενώ δεν είναι υποχρεωτικά ανάλογης επιτυχίας ή δεν έχουν αναλόγως ευεργετικές, ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία τους, τα διαφημιζόμενα τρόφιμα. Και, οι συνήθ, και, και και κατά κάποιο τρόπο απονευρώνουν τον καταναλωτή από την υποχρέωση, όπως είπα, να καλλιεργήσει ε, κριτήρια επιλογής τροφίμων που ωφελούν ή τουλάχιστον δεν βλάπτουν την υγεία του. Κοιτώντα στα μάτια τους ελευθεατές μας, που δεν τους βλέπουμε εμένα, αλλά τους αισθανόμαστε τόσο κοντά μα, για να πάρουν αυτό το μάθημα, όπως είπατε κατανάλωση, γιατί προς τα εκεί πηγαίνουμε. Τα παιδιά μας βλέπουνε τα κοτόπουλα ε, μόνο σε σούβλες πια και δεν γνωρίζουν πολλά από τα είδη των 20 των παλαιότερα ζώων, ενώ με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να γνωρίζουν τα ζώα τα οποία βρίσκονται στις σαβάνες ή στις ζούγκλες της υδρογείου. Επομένως, πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση να ξέρει ο καθένας τι παίρνει με το χέρι του και δεν το βάζει απλά με στο καρότσι ε, από το σούπερ μάρκετ, που όπως είπαμε είναι η κύρια πηγή, δεν βλέπει μόνο τις ωραίες φωτογραφίες ή τις εικόνες από τη συσκευασία, αλλά υπάρχει και μια πυκνή γωνία που δίνει πληροφορίες πώς θα τις αποκρυπτογραφεί πώς θα τις αποθηκεύει στο σπίτι, γιατί δεν θα τις καταναλώσει όλες εκείνη την ώρα, ενώ ε, έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι τον τόπο παραγωγής, από εκεί και ύστερα είναι στο θέμα του καταναλωτή. Και τέλος, με ποιο τρόπο θα τις καταναλώσει, είτε πρόκειται για στέρεο τρόφιμο, είτε πρόκειται για το νερό. Είναι σημαντικό και γι' αυτό είπαμε ότι είναι και υποχρέωση του πολίτη, υποχρέωση του καταναλωτή να αναζητήσει μερικά στοιχεία για το πώς πράγματι, τουλάχιστον, αφήνω τα φυτικά τρόφιμα, πώς τουλάχιστον εκτρέφονται σήμερα τα ζώα. Ε, όπως είπαμε, θα κληθεί να καλυφθεί μία αύξηση περίπου 70% της παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης από το 2005 στο 2050, με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Γεωργίας, από το 2005 στο 2050. Αυτό έχει, όπως είπαμε επιβάλλει μια μεγάλη επίταση στη ζωική παραγωγή. Άρα μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής να δαπανίσει παραπάνω χρήματα για ένα όντω κρέας από κοτόπουλο βιολογικό όπως λέμε, διότι ευτυχώς αυτό το κοτόπουλο παρότι θα φτάσει στο τραπέζι μας έχει τουλάχιστον ζήσει στο περιβάλλον το εξωτερικό, έχει έρθει σε επαφή με το χώμα, με τα χορτάρια και το έχει δύο ο ήλιο. Αντίθετα, μοιραία η νομοθεσία επιτρέπει, όπω είπαμε πριν και κάποιε τιμέ, ότι μπορούμε σε ένα τετραγωνικό μέτρο σε ένα χώρο που φιλοξενεί 3.000 κοτόπουλα, σε ένα τετραγωνικό μέτρο να είναι το ένα δίπλα στο άλλο έω και 17 κοτόπουλα ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτό μας επιτρέπει να κατεβάσουμε την τιμή του κρέατος, κάτω από τα 3-3,5 ευρώ και να είναι προσιτό. Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιο να πει: Νιώθω άβολα που το κοτόπουλο που καταναλώνω όντω έχει υποστεί έναν εκβιασμό, μια επίταση στο να παραχθεί, να μου παράξει μεγαλύτερη ποσότητα ή να σκεφτεί παράδειγμα ότι κάποια άλλα ζώα είναι μονίμως προσδεμένα ή πάρα πολλά ζώα είναι μονίμως σε χώρους και κλειστούς, χωρίς να δουν ποτέ το ηλιακό φως. Άρα, ο καταναλωτής θα πρέπει να αισθανθεί πιο αναπαυμένος, εάν από επιλογή επιλέξει όντως αυτό το οικονομικό, ή αν θα πει ότι θα αραιώσω, θα περιορίσω σίγουρα πιο ρεαλιστικές ανάγκες στην κατανάλωση κάποιων τροφίμων ζωικής προέλευσης ή και φυτικής, ε, για να είμαι πιο ειλικρινής και πιο αναπαυμένος στη σχέση μου απέναντι στο περιβάλλον. Και θα επιλέξω ένα τρόφιμο υψηλότερης τιμή, αλλά που έχει παραχθεί ίσως με όρους ευμενέστερους για αυτά τα πλάσματα, τα πλάσματα τα οποία κυρίως εξυπηρετούν πλέον τις δικές μας ανάγκες ή και τη δική μας πολλές φορές πλέον εξία. Όταν η σπατάλη των τροφίμων γενικότερα συνολικά φυτική και ζωικής προέλευσης είναι πάνω από 40% αυτό έχει μια κακή διαχείριση από εμά. Δεν είναι εύκολο να έρθουμε ε, να ισοσκυλιστεί η παραγωγή με την κατανάλωση, αλλά ένα 40% αστοχία είναι μια κρίσιμη αστοχία. Πώ θα το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο μα, Στο ψυγείο μα είναι πολύ ωραία. Είναι όπω και οι γιατροί, δεν ε, αποφαίνονται για τον πυρετό κοιτώντα μα τα μάτια ή κοιτώντα μα στο μέτωπο. Αλλά μα δίνουν το πολύτιμο όργανο που λέγεται θερμόμετρο και μα λένε τοποθετήστε το θερμόμετρο για να δούμε τι θερμοκρασία έχετε. Θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε σίγουροι ότι το οικιακό ψυγείο δουλεύει σε μια θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμού Κελσίου. Θεωρούμε ότι μια θερμοκρασία στην οποία τα τρόφιμα είναι εκτεθειμένα από 5-60 βαθμού Κελσίου επιτρέπουν τον γρηγορότερο πολλαπλασιασμό αλλιογόνων ή και παθογόνων μικροβίων, αν υπάρχουν κάποιε επιμολύνσει. Άρα πρέπει να έχουμε ένα θερμόμερο μέσα στο ψυγείο μα και να επαληθεύουμε ότι όντω δουλεύουμε σε αυτή τη χαμηλή θερμοκρασία. Επίση, δεν θα πρέπει να έχουμε εκτεθειμένα, αυτέ είναι οι γενικέ οι ε, παραδοχέ που περιορίζουν τα περιστατικά μια ασφαλών τροφίμων. Εάν ένα τρόφιμο παρασκευαστεί, δεν πρέπει να μείνει πάνω από 4 ώρε στη λεγόμενη επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασία, από 5 έω 60 βαθμού Κελσίου. Εάν στι δύο ώρε που θα παραμείνει εκτεθειμένο στο περιβάλλον δεν καταναλωθεί, είναι καλό να το οδηγήσουμε στο ψυγείο για να ε, κατέβει η θερμοκρασία του. Άρα, στο απλό μέτρο τη συντήρηση τροφίμων υποψήξη, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι επιβεβαιωμένα με ένα θερμόμετρο η θερμοκρασία μα είναι κάτω από 5 βαθμού Κελσίου στην ψήξη. Και εννοείται βέβαια κάτω από 15, 18, 18 στην κατάψυξη. Πώς βλέπετε, οραματίζεστε το εγγόνι σας, τα εγγόνια σας με τις σημερινές συνθήκες ή αυτές που βλέπετε να έρχονται και αφορούν τα τρόφιμα, πώς θα μεγαλώσει, πώς θα είναι σωματικά, οργανικά, ψυχικά. Ε, παίρνω πάλι την ερώτηση και θα την βάλουμε λίγο σαν ένα παζ λίγο, θα ήθελα να δούμε λίγο όπως ακριβώς με τα, με τα μέρη με τα οποία την αναπτύξατε εδώ να με συγχωρέσουν και οι τηλεθεατέ και εσεί βέβαια, γιατί είπαμε λίγο όραμα, άρα θα βάλουμε και ένα προσωπικό στοιχείο πάνω σε αυτό. Εκτιμώ ότι όπως άγεται η πνευματική και η κοινωνική ζωή, δυστυχώ θα έλεγα, αυτό είναι το πρόσημο που βάζω, άγεται και η καταναλωτική συμπεριφορά. Υπάρχουν ορισμένα ρεύματα που καλλιεργούν την απληστία, θα λέγαμε, όπω είπαμε εξού πριν και η σπατάλη τροφίμων, υπάρχουν ορισμένα ρεύματα τα οποία δεν συνάδουν εν γέννη με την κάλυψη ε, αναγκών στρεπτικών, αναγκών ανάπτυξης, με κάποιους γενικότερα έτσι, αφορισμούς. Ε, ούτε, αν μου επιτρέπεις, θα έλεγα και ως κτηνίατρος ότι είναι απαραίτητο η εκτίμησή μου κάποιο να καταναλώνει πολλές φορές κρέας στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά ούτε και να αποστραφεί το κρέας όταν ο σωματότυπό μα προβλέπει μια συγκεκριμένη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού μα συστήματο ή τουλάχιστον διαθέτουμε και εμεί, όπω τα λέγαμε, κοινόδοντε. Άρα, τουλάχιστον έχουμε προσανατολιστεί σε κάποιο τέτοιο ε, πρότυπο διατροφή. Εκτιμώ λοιπόν ότι εάν δεν είναι ενεργητική η τουλαχιστον διαθετουμε και εμει οπω θα λεγαμε κοινοδοντε αρα τουλαχιστον εχουμε προσανατολιστει σε καποιο τετοιο ε προτυπο διατροφη εκτιμω λοιπον οτι εαν δεν ειναι ενεργητικη η συμμετοχη του ανθρώπου, Όπω όπως αν μου επιτρέψει πολύ σωστά ξεκίνησε με τη λέξη άνθρωπος, και στην καταναλωτική τη συμπεριφορά, αν παραμένει αμέτωχος, όπως αμέτωχος μπορεί να παραμένει και στην πνευματική του ζωή, οι επιπτώσεις που θα, οι, οι άσχημες που θα έχει στην πνευματική του ζωή ως αμέτωχος είναι αντίστοιχε και στην ε, ζωή του, την καταναλω, στην του στις κατανοητικές του συνήθειες γενικότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει, όπως είπαμε, να καλλιεργηθεί ένα μίνιμουμ, δεν παράγουμε, εάν είχαμε εμείς, όπως είπαμε πριν, το πλεονέκτημα της παραγωγής, όντως, θα είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι. Οι προηγούμενε γενιές των ε, μητέρων μας, των γιαγιάδων μας και των παππούδων μας είχαν το πλεονέκτημα να έχουν ε, τρόφογνωσία, να έχουν γνώση παραγωγής τροφίμων, να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τις νεότερες γενιές. Εκτιμώ ότι εμεί πλέον έχουμε απολέσει αυτή την ιδιότητα. Άρα απομένει μόνο ως ελάχιστη απέτηση, όπως είπαμε, η εκπαίδευση του καταναλωτή. Δεν είναι αόριστη. Ξεκινάει η εκπαίδευση του καταναλωτή, όπω είπαμε, από την υποχρέωση του να κάνει μια ανάγνωση στα συσκευασμένα τρόφιμα τι όντω αγοράζει. Να οριοθετήσει ο ίδιο ποιε κατηγορίε τροφίμων θέλει να καταναλώνει. Να οριοθετήσει ο ίδιο αν θέλει πράγματα να καταναλώνει τα ίδια είδη τροφίμων, ιδιαίτερα απορικευτικών, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να οριοθετήσει, όπω είπαμε και πριν, αν θέλει να καταναλώνει ε, κρέας πολλές φορές την εβδομάδα ή αν θα πρέπει να έχει έτσι, μια πιο λιτή σχέση και γενικότερα με την, ε, με τη, στη διατροφή του με τρόφιμα ζωικής προέλευσης να, να, ο ίδιος να επιλέξει και να οριοθετήσει ε, εάν όντω θα μετέχει πολύ ή καθόλου στη σπατάλη τροφίμων. Άρα λοιπόν παραμένει πιστεύω υποχρέωση στον πολίτη καταναλωτή να ε, είναι πιο ενεργητική η συμμετοχή του ε, και όχι τόσο πολλές φορές να αγκιστρώνεται είτε από ορισμένα δημοσιεύματα, από ορισμένες, ε, από ορισμένες έτσι, αστοχίες που γίνονται και δημοσιεύονται. Υπάρχουν πολύ καλές πηγές πληροφόρησης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να εξειδικεύσει σε γνώσει ο καταναλωτή. Οι γενικέ οδηγίε που δίνονται από επίσημου οργανισμού, από τον εφέτεν προκειμένου στην Ελλάδα, από Ινστιτούτα Καταναλωτών. Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και ας μου επιτρέψουν οι διάκονοι που διακονούν το ΚΕΠΚΑ, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολλές ενεργητικές πρωτοβουλίες στο κομμάτι της ασφάλειας του καταναλωτή. Στο κομμάτι της ασφάλειας του καταναλωτή. Άρα λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσει την πληροφορία ο καταναλωτής και όπως είπαμε να έχει μια επίγνωση. Το λεγόμενο ταμπελάκι που έχει ένα σωρό γράμματα και ξένες γλώσσες και αριθμούς και σύμβολα, πώς μπορούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε για το δικό μας καλό. Ε, πράγματι, πολλές φορές ένα ζήτημα μπορεί να είναι η πληθώρα πληροφοριών, ένα άλλο ζήτημα μπορεί να είναι η παρουσίαση αυτών των πληροφοριών σε πολλέ γλώσσε που κάνει πολύ μεγάλη την έκταση τη ετικέτα και πρέπει να αναζητήσουμε πότε αναφέρεται προκειμένου σε εμά στα ελληνικά. Σίγουρα πρέπει να δούμε τον κατάλογο συστατικών. Σίγουρα θα πρέπει να αναζητήσουμε να περιγράφονται στην ετικέτα οι συνθήκε συντήρηση. Ακόμα και για το με ξύλο φορτίου, μα υποδεικνύεται να συντηρούνται σε δροσιρό και σκερό μέρο κ.ο.κ. Θα πρέπει να φαίνεται. Ε, Ποιο είναι ο υπεύθυνο κυκλοφορία. Ε, ένα προϊόν ιδιωτική ετικέτα που παράγεται σε ένα εργοστάσιο, παράδειγμα μία κονσέρβα με ντολμαδάκια, που παρασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο με την επωνυμία τη κονσέρβα ή παράγεται στο ίδιο εργοστάσιο με την επωνυμία τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που την ε, διαθέτει. Στη μία περίπτωση, εάν υπάρχει κάποια στοχεία, υπεύθυνη είναι η παραγωγή εδρεία, στην άλλη είναι ο διακινητή. Άρα, θα πρέπει να αναζητήσουμε στην ετικέτα στοιχεία επικοινωνία. Η αν υπάρξει κάποια διαπιστωμένη αστοχία για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πρώτο σημαντικό είναι ο κατάλογο συστατικών. Είναι καλό να μελετήσουμε τον κατάλογο συστατικών για να βεβαιωθούμε ότι όντω ε, έχει κάποια συστατικά που θα τα αγοράζαμε και να φτιάξουμε κι εμεί κάποιο ανάλογο τρόφιμο. Για παράδειγμα, παράδειγμα χωρί να είναι κακή ή να, μην, να είναι μη νόμιμη η να ειναι μη νομιμη η μακριά από εμά. Δεν είχαμε ποτέ στην κουζίνα μα επιλέξει να χρησιμοποιούμε έλαιο μέχρι την περίοδο που έγιναν τα μείγματα φυτικών ελαίων, οι μαργαρίνες και ούτω καθεξίες. Δεν είχαμε επιλέξει να έχουμε στο, ε, στην κουζίνα μας κάποιο προϊόν που έχει το λεγόμενο, το λεγόμενο γιατί δεν είναι βούτυρο, είναι μια, ένα φυτικό λιπαρό, το λεγόμενο βούτυρο καριτέ, που είναι από κάποια δέντρα στην υποσαχάρη Αφρική. Όταν έχουμε τόσο ελαιόλαδο διαθέσιμο, ε, εξοικειωθήκαμε και δεν είναι κακό ούτε για τα πρώτα που ανέφερα, ούτε και για το, αυτά που θα αναφέρω με το καλαμποκέλεο με το ηλέλαιο, ενώ το μοναδικό λιπαρό φυτική προέλευση που ήταν στη διατροφή μα ήταν το ελαιόλαδο. Η αξία του ελαιολάδου δεν έχει σχέση μόνο με την τιμή που έχει, και είτε είναι πιο προσιτή είτε λιγότερο προσιτή, αλλά είναι επαληθευμένο πάρα πολλέ φορέ πόσο ευεργετική είναι η αξία του ελαιολάδου για την υγεία μα. Άρα, εάν εμεί επιλέξουμε να δαπανίσουμε ένα ικανό ποσό που να ταιριάζει στις προσδοκίες επιλογών που θα κάναμε και την κουζίνα μας. Άρα τα συστατικά μας δοθάνε πρώτα-πρώτα πάρα πολύ σε αυτό. Κλείνοντα, θα ήθελα να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση. Όλα τα συσκευασμένα έχουν τους ελέγχους, έχουν τις ταμπέλες. Από τον παραγωγό δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά τελικά εμπιστευόμαστε τους παραγωγούς. Όπως είπαμε, πρέπει να τους παραγωγούς τους εμπιστευόμαστε, είναι μια πρώτη γενική προσέγγιση. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε, να τους γνωρίζουμε και να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Όταν καλλιερηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη, η οποία φαίνεται, όταν ζητήσουμε τη συμβουλή του, τι μου προτείνει, προτείνω αυτό, για ποιο λόγο, για αυτό το λόγο εάν επαληθευτούν οι προσδοκίε μα σε μια αγορά ότι αυτό είναι όντω είτε νόστιμο, είτε φρέσκο, είτε οτιδήποτε, τότε έχουμε το θάρρο να τον ρωτήσουμε. Σίγουρα δεν έχει φυτοφάρμακα, σίγουρα δεν ψέκασε σε ένα χρόνο που δεν έπρεπε. Άρα, όταν δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνη ανάμεσα στον παραγωγό, ε, κερδίζουμε το πλεονέκτημα που μα δίνουν και οι λαϊκέ αγορέ των φρέσκων προϊόντων. Και στι λαϊκέ αγορέ γίνονται έλεγχοι. Είναι μοιραία, λιγότερη εκτιμώ από όσοι γίνονται στο κομμάτι της μεταποιητικής βιομηχανίας ή στο κομμάτι των μεγάλων αλυσίδων που τα προϊόντα αυτά ε, περνούν μέσα από τυποποιητήρια. Αλλά ε, είναι εκτιμώ, εκτιμώ πάλι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες τιμές για να το αποδείξουμε, ότι είναι πολύ δυσκολότερο να είναι τόσο φρέσκο ένα λαχανικό όσο σε μια λαϊκή. Εκεί λοιπόν που αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνη με τον παραγωγό, εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλεί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα. Πιάσατε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο θέμα. Το φέρατε εδώ κάτω σε εμά με απλό τρόπο για να το κατανοήσουμε, γιατί αφορά κάτι πολύ σημαντικό, το τρόφιμο, το οποίο είναι κινητήριο δύναμη του σώματο. Επομένω, αν δεν λειτουργούν σωστά τα όργανα, υπάρχει μια αιτιολογία νοσηρή γενικότερα για την υγεία μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη τιμή και πιστεύω να ήταν χρηστικά αυτά που είπαμε όσο και αν ήταν γενικά. Τρόφιμα ίσον υγεία. Υγεία